φοιτήτρια της σημερινής ομιλίας με θέμα επιστήμονες υγείας και κλινικές μελέτες, ένα μονοπάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Η σημερινή μας ομιλήτρια είναι λοιπόν η κυρία Μαριέτα Ρίγα, απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κατεύθυνση στη μοριακή βιολογία και βιοχημεία. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη βιοπληροφορική και υπολογιστική βιολογία του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Και τα τελευταία 3 χρόνια έχει εργαστεί ως ξεναγός στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ως καθηγήτρια βιολογίας, μαθηματικών, φυσικής, αγγλικών και ως Clinical Research Associate και πλέον ως Research Project Manager στον τομέα των κλινικών μελετών. Καλησπέρα σε όλους και σε εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εισαγωγή δικής μου ομιλίας και της παρουσίασης που θα σας κάνω σήμερα. Είναι επιστήμονες υγείας και κλινικές μελέτες, ένα μονοπάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Και το ίσως δεν γνωρίζεις σε ό,τι αφορά τους φαρμακοποιούς. Παράλληλα με ό,τι αφορά και τους βιολόγους, δηλαδή ανθρώπους που προέρχονται από τον δικό μου χώρο σπουδών, είναι ότι συνήθως τον χώρο των κλινικών μελετών τον παραβλέπουμε, δεν μας τον περιγράφει κανένας και δεν τον γνωρίζουμε αρκετά κατά τη διάρκεια των σπουδών μας ή τουλάχιστον όχι όσο άλλους τομείς, όπως είναι παραδείγματος χάρη το εργαστηριακό κομμάτι, η ανάλυση δεδομένων στο επίπεδο του συνδυασμού θετικών επιστημών και πληροφορικής, το φαρμακείο για εσάς. Λοιπόν, την παρουσίαση αυτή θα σας την παρουσιάσω στα ελληνικά. Το κείμενο όμως είναι γραμμένο στα αγγλικά και ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι γιατί πολλή από την ορολογία που θα χρησιμοποιήσω δεν υπάρχει στα ελληνικά. Δεν υπάρχει ορχιστή μετάφραση και δεν τη χρησιμοποιούμε στα ελληνικά σχεδόν ποτέ στον χώρο τον εταιρικό. Οπότε προχωράω. Εδώ βλέπετε ένα αρκετά σύνθετο σχεδιάγραμμα, το οποίο θα ήθελα να σας περιγράψω λίγο βήμα-βήμα, έτσι για να έχετε μία εικόνα για το τι ακριβώς πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για κλινικές μελέτες. Γενικώς, όλος ο χώρος ονομάζεται clinical studies, κλινικές μελέτες ή κλινικές δοκιμές. Αυτό που έχει επικρατήσει περισσότερο είναι να χρησιμοποιούμε τον όρο trials στα αγγλικά για τις κλινικές δοκιμές και studies, μελέτες στα ελληνικά, για τις κλινικές μελέτες. Ποια είναι η διαφορά όμως αυτών των δύο? Μια πολύ σύντομη επεξήγηση μπορείτε να βρείτε ακριβώς από κάτω από το κάθε κουτί. Δηλαδή, trials είναι οι παρεμβατικές μελέτες, είναι οι περιπτώσεις που το υπομελέτη φάρμακο είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο. Και εκεί τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρά ελεγχόμενα. Ενώ από την άλλη πλευρά, τι μας χωρίζει από το trials για να πάμε στο studies? Αυτό που δείχνω με κόκκινα γράμματα στη μέση, η αγορά, το market. Όταν ένα προϊόν είναι ήδη marketed, δηλαδή έχει βγει στην αγορά, τότε μιλάμε για studies και για μη παρεμβατικές μελέτες. Οι μη παρεμβατικές μελέτες αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα, σε μερικές περιπτώσεις και καλλυτικά προϊόντα και φαρμακευτικό εξοπλισμό, ο οποίος κυκλοφορεί ήδη στο εμπόριο, συνταγογραφείται κανονικά και εμείς αυτό που κάνουμε απλά είναι ότι συλλέγουμε επιπλέον δεδομένα σε σχέση με ένα φάρμακο που κυκλοφορεί ήδη για διάφορους λόγους, προκειμένου να δούμε τις μακροπρόθεσμες παρενέργειες, προκειμένου να ελέγξουμε επιπλέον χαρακτηριστικά του, προκειμένου να δούμε πώς λειτουργεί σε συγκεκριμένες ομάδες. Οπότε οι κλινικές μελέτες ή οι κλινικές δοκιμές δεν σταματάνε τη στιγμή που ένα προϊόν βγαίνει στο εμπόριο. Για ό,τι φάρμακο έχετε πάρει ποτέ στη ζωή σας, το λογικό είναι ότι υπάρχουν ongoing κλινικές μελέτες. Τώρα, πηγαίνω στις κλινικές δοκιμές, πηγαίνω στα trials. Χωρίζονται από φάσεις 1 έως φάσεις 3. Μπορείτε αυτόματα όλοι σας να καταλάβετε ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση σε αυτές τις φάσεις και σε κάθε φάση ελέγχουμε κάποιο διαφορετικό χαρακτηριστικό. Δεν θέλω να μπω σε πάρα πολύ λεπτομέρεια για να μην σας κουράσω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο να λέμε ότι ένα φάρμακο μπορεί να βγει στην αγορά πάρα πολύ γρήγορα και οι φάσεις να περαστούν πάρα πολύ γρήγορα, αν εξαιρέσουμε το γραφειοκρατικό κομμάτι που είναι πολύ χρονοβόρο, το καθαρά επιστημονικό κομμάτι θέλω να διευκρινίσω ότι είναι επίσης πολύ χρονοβόρο. Δηλαδή, το να περάσει ένα φάρμακο από 3 φάσεις κλινικών δοκιμών μπορεί να πάρει μία δεκαετία.
Και πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι από τα 30.000 μόρια που εγκρίνονται από κάποιο εργαστήριο σαν ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός κλινικού προϊόντος, ενός φαρμακευτικού προϊόντος, μόνο το ένα καταλήγει να φτάσει στην αγορά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ αυστηρή και το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό. Το πρώτο πορτοκαλί κουτί, εκεί που λέει subject, αναφέρεται στον όρο που συνήθως χρησιμοποιούμε για τους ασθενείς που συμμετέχουν σε μια κλινική δοκιμή. Οπότε σε μια κλινική δοκιμή, σε ένα trial, μιλάμε για subject, ενώ σε μια κλινική μελέτη, δηλαδή σε μια study, μιλάμε για patients. Οι κλινικές μελέτες είναι ουσιαστικά οι μελέτες φάσης 4 και όπως είπα είναι αφού το προϊόν έχει βγει ήδη στην αγορά. Στα κουτιά που βρίσκονται πάνω δεξιά και κάτω δεξιά, στη μία και στην άλλη κατηγορία, μπορείτε να δείτε το μονοπάτι που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση σε ό,τι αφορά όμως την χορήγηση του φαρμάκου. Δηλαδή, ξεκινάμε από τη διάγνωση. Μετά, σε ό,τι αφορά τα trials, ο γιατρός παίρνει παράλληλα την απόφαση και να χορηγήσει το φάρμακο και να βάλει τον ασθενή σε μια κλινική δοκιμή. Και η χορήγηση του φαρμάκου γίνεται κάτω από πάρα πολύ αυστηρή επίβλεψη. Ενώ σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, που βρίσκονται κάτω από την γραμμή του market, ο καθένας μπορεί να πάρει το φάρμακό του όπως θα το παίρνατε κι εσείς. Το συνταγογραφεί ο γιατρός σας, πηγαίνετε στο φαρμακείο, αγοράζετε το φάρμακο. Αυτό που κάνει παραπάνω εδώ ο ασθενής είναι ότι πρέπει να συμφωνήσει να μας δώσει κάποια δεδομένα για τη μελέτη, να απαντήσει κάποια ερωτηματολόγια. Τα λέω αναλυτικά παρακάτω. Λοιπόν. Κόλλησε. Ωραία. Λοιπόν, ένα πολύ βασικό ερώτημα είναι όλα αυτά τα πράγματα που σας περιέγραψα πριν που είναι γραμμένα. Είναι γραμμένα μέσα σε αυτό το κίτρινο κουτί. Το κίτρινο κουτί αυτό αφορά το πρωτόκολλο. Ουσιαστικά είναι το βιβλίο κανόνων της κάθε κλινικής μελέτης ή της κάθε κλινικής δοκιμής. Μας περιγράφει τι γίνεται με το φάρμακο, μας περιγράφει πώς γίνεται η χορήγηση στους ασθενείς, μας περιγράφει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε σε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ειδικά σε ό,τι αφορά τις παρεμβατικές μελέτες, τις κλινικές δοκιμές δηλαδή στην πραγματικότητα. Οπότε εδώ βλέπετε ότι η βασική διαφοροποίηση είναι ότι στην περίπτωση των μη παρεμβατικών μελετών, των NIS, παρέβλεψα να σας μιλήσω για την συντομογραφία αυτή νωρίτερα, ουσιαστικά αφήνουμε τους γιατρούς και τους ασθενείς να κάνουν ό,τι θα έκαναν έτσι και αλλιώς, απλά εμείς τους παρακολουθούμε. Ενώ στην περίπτωση των παρεμβατικών πρωτοκόλων, των παρεμβατικών μελετών, δηλαδή τα πειραματικά προϊόντα, πρέπει να τους παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Δεν κάνουν βήμα χωρίς να ακολουθούν τη διαδικασία του πρωτοκόλου. Δεν κάνουν βήμα χωρίς να υπάρχει κάποιος να τους επιβλέπει από επιστημονικής πλευράς. Τώρα, πού συμβαίνουν όλα αυτά? Δηλαδή, ποιοι άνθρωποι τρέχουν κλινικές μελέτες, ποιοι άνθρωποι τρέχουν κλινικές δοκιμές? Από εδώ και πέρα μπορεί να αναφέρομαι με τους όρους παρεμβατικές και μη παρεμβατικές. Ελπίζω να είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός. Λοιπόν, αυτό μπορεί να συμβεί στην βιομηχανία, τη φαρμακευτική βιομηχανία. Δηλαδή, υπάρχουν φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες κάνουν και την παραγωγή του φαρμάκου και την έρευνα πάνω στο φάρμακο. Μετά υπάρχει το κομμάτι του ιατρικού research, το οποίο συμβαίνει στα πανεπιστήμια, στις ιατρικές σχολές, σε συγκεκριμένα ερευνητικά ινστιτούτα, με την πρωτοβουλία κάποιου καθηγητή ή κάποιου γιατρού. Και υπάρχουν προφανώς και οι CROs. Το ακρονίμιο CRO σημαίνει Contract Research Organization. Ουσιαστικά είναι εταιρείες οι οποίες λειτουργούν παράλληλα με την φαρμακοβιομηχανία και ασχολούνται μόνο με το κομμάτι της έρευνας πάνω στο συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο θέλουμε να αντλήσουμε περαιτέρω πληροφορίες. Με ποιον τρόπο συμβαίνουν όλα αυτά? Αυτός είναι ο τρόπος που συμβαίνουν όλα αυτά. Πάντα η φαρμακευτική εταιρεία έχει leading role, παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πρώτον, γιατί κάνει την παραγωγή και δεύτερον, γιατί είναι ο χορηγός. Μας δίνει το funding. Είναι οι άνθρωποι, είναι η ομάδα που θα μας δώσουν τα χρήματα για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε όλες τις παραπάνω ενέργειες. Και αυτό ισχύει και για τα ερευνητικά ινστιτούτα και ισχύει και για τις CROs. Λοιπόν, εγώ είμαι πιο αρμόδια να σας μιλήσω για το κομμάτι των CROs, γιατί σε μία τέτοια εργάζομαι.
Οπότε ξεκινώ να πω πολύ περιληπτικά ότι αν θεωρήσουμε το προϊόν το οποίο έχει βγει από ένα εργαστήριο και θέλουμε να μπει στην παραγωγή σαν αυτό το πορτοκαλί μπαλάκι, το πρώτο βήμα είναι η φαρμακοβιομηχανία. Οπότε το προϊόν μπαίνει σε μαζική παραγωγή. Το δεύτερο βήμα είναι να γίνουν οι κλινικές δοκιμές, όσο το προϊόν βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Το τρίτο βήμα είναι να πάρει την εξουσιοδότηση από τον ΕΟΦ και όποια άλλη αρμόδια αρχή να βγει στην αγορά. Οπότε το τέταρτο βήμα αναπόφευκτα είναι η αγορά. Το πέμπτο βήμα είναι το να μπορεί να συνταγογραφείται ευρέως στους ασθενείς, ανάλογα προφανώς με τα συμπτώματά τους. Τώρα, σε ποια σημεία από αυτά μπορεί να επέμβει μια CRO? Τα σημεία που μπορεί να επέμβει μια CRO είναι πρώτα απ' όλα στο σχεδιασμό της μελέτης. Τη στιγμή που η φαρμακοβιομηχανία θα θέλει να βάλει το προϊόν σε ένα στάδιο πειραματικών δοκιμών, εκεί μπορεί να επέμβει η CRO και να βοηθήσει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το αναλάβει και προφανώς πληρώνεται γι' αυτό, έτσι, υπάρχει μια συνεργασία. Μετά το κομμάτι των δοκιμών, μετά το κομμάτι μάλλον του σχεδιασμού της δοκιμής, η CRO μπορεί να αναλάβει και όλο το κανονιστικό και πολύ πρακτικό κομμάτι του να τρέξει η συγκεκριμένη δοκιμή. Θα εξηγήσω αργότερα τι συμβαίνει αυτό. Αφού καταφέρουμε και φτάσουμε μετά την σειρά των δοκιμών να πάρουμε την άδεια από τον ΕΟΦ, το επόμενο τμήμα που, το επόμενο μάλλον σημείο στο οποίο η CRO μπορεί να συμμετέχει είναι να βοηθήσει τη φαρμακευτική με το γραφειοκρατικό κομμάτι της έγκρισης από τον ΕΟΦ και μετά επαναρχόμαστε και στο κομμάτι του αφού βγει το φάρμακο στην αγορά. Έχουμε ένα post-marketing product σε αυτή τη φάση. Έχουμε μία post-marketing μελέτη και αυτό δεν είναι παρά μία επιπλέον ονομασία για τις μη παρεμβατικές μελέτες. Για τις μελέτες δηλαδή που γίνονται αφού το προϊόν έχει βγει στην αγορά. Τι ρόλοι υπάρχουν μέσα σε μία CRO? Ο λόγος που έχω επιλέξει να δείξω στη συγκεκριμένη διαφάνεια κάτι που μοιάζει με κυψέλη είναι για να σας γίνει όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι μέσα σε μια εταιρεία CRO δεν υπάρχει απόλυτη σχέση ή αλληλεπίδρασης μεταξύ των τμήματων. Τι εννοώ με αυτό? Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός τμήματων με τον οποίο θα αλληλεπιδράσει το τμήμα που μας απασχολεί. Οπότε, οποιοδήποτε τμήμα μέσα στην CRO εταιρεία πρέπει να μπορεί να αλληλεπιδρά, να συνεργάζεται και να κατανοεί σε έναν βαθμό πώς λειτουργούν και όλα τα υπόλοιπα. Εξού και η Κυψέλη. Τώρα, στην Κυψέλη αυτή έχω βάλει κάποια ονόματα πολύ ενδεικτικά για τα τμήματα που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μια CRO. Δεν θα τα αναλύσω όλα. Πολύ επιγραμματικά όμως θα σας πω ότι τα τμήματα που μπορεί να απασχοληθεί ένας άνθρωπος που προέρχεται από έναν χώρο σαν τον δικό σας ή έναν χώρο σαν τον δικό μου, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν διαφέρουν πάρα πολύ, αφορούν τις εξής κατηγορίες. Το regulatory κομμάτι, αφορά το κανονιστικό κομμάτι, θα μπω αργότερα σε λεπτομέρειες. Το κλινικό κομμάτι είναι και το πιο άμεσα σχετιζόμενο με την δική μας, με τις δικές μας ειδικότητες και είναι και αυτό που κάνω εγώ και για το οποίο μπορώ να σας μιλήσω με πολύ περισσότερο ενθουσιασμό και σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Υπάρχει το κομμάτι της φαρμακοεπαγρύπνησης, τα αρχικά είναι PV, και υπάρχει και το κομμάτι του quality assurance, τα αρχικά είναι QA. Τα υπόλοιπα τμήματα που υπάρχουν σε μία CRO ή σε μία φαρμακευτική που επιλέγει να τρέχει μόνη της κλινικές μελέτες, είναι τμήματα που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων, το IT support, το κομμάτι της βιοστατιστικής και είναι και τμήματα τα οποία θα τα έλεγα επικουρικά. Δηλαδή υπάρχει συνήθως ένα μεγάλο δίκτυο από assistants, ένα μεγάλο δίκτυο από ανθρώπους που εκτελούν επικουρικά καθήκοντα, αν θέλετε, στους βασικούς ρόλους. Πριν περάσω στο να σας πω τι κάνει ο κάθε ρόλος και πώς εσείς θα μπορούσατε να εμπλακείτε σε αυτό το κομμάτι, αν ακούσετε κάτι που σας αρέσει, αν σας χτυπήσει κάποιο καμπανάκι και θέλετε να αναζητήσετε μια καριέρα σε μια CRO, θα ήθελα να εξηγήσω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με την μελέτη. Ποια είναι τα βήματα για να τρέξει μια οποιαδήποτε μελέτη, είτε μιλάμε για παρεμβατική, είτε μιλάμε για μη παρεμβατική. Το πρώτο τμήμα αφορά την starting περίοδο. Κατά την starting περίοδο, κατά την περίοδο έναρξης, μία δοκιμή θα πρέπει να πάρει μία σειρά από εγκρίσεις.
Προφανώς δεν είναι ότι ξυπνήσαμε ένα πρωί, πήγαμε σε έναν γιατρό και τους είπαμε ότι ξέρετε, θα μας δώσετε δεδομένα για τους ασθενείς σας. Μας είπε αυτός, ναι, δώσαμε τα χέρια και ξεκινήσαμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Η διαδικασία έναρξης είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, με πάρα πολύ γραφειοκρατία. Και αυτό που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι η μελέτη μας, η δοκιμή μας, θα είναι εγκεκριμένη σε επίπεδο επιστημονικό. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές που το κάνουν αυτό. Σε επίπεδο νομικό, επίσης υπάρχουν αρμόδιες αρχές που το κάνουν αυτό. Και σε επίπεδο οικονομικό. Προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε μία μελέτη και όλο αυτό το funding, το όλα αυτά τα χρήματα που θα δώσει η φαρμακευτική για να τρέξει η μελέτη της, καταλήγουν και στις αμοιβές των εμπλεκομένων. Καταλήγουν και στις αμοιβές των ερευνητών, των γιατρών, της ερευνητικής τους ομάδας, του νοσοκομείου, που θα μπει στη διαδικασία να εξετάσει το αίτημα το δικό μας για να τρέξει η μελέτη. Και πηγαίνουμε και ακόμα πιο πάνω από τα νοσοκομεία, δηλαδή πηγαίνουμε σε επίπεδο υγειονομικών περιφερειών και ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αφού καταφέρουμε και περάσουμε αυτή τη διαδικασία λοιπόν των εγκρίσεων, πάρουμε όλες τις εγκρίσεις και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και λέμε τώρα ξεκινάμε, πηγαίνουμε στη φάση, στη φάση που η μελέτη είναι running. Τι σημαίνει running? Σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος, είτε από την φαρμακευτική εταιρεία είτε από την εταιρεία CRO, έχει πάει στους γιατρούς με τους οποίους θα συνεργαστεί, τους έχει παρουσιάσει τις διαδικασίες του πρωτοκόλλου. Θυμηθείτε ότι έλεγα ότι το πρωτόκολλο είναι το rule book. Δεν ξεφεύγουμε ποτέ από αυτό και δεν ξεφεύγει κανένας από αυτό. Δεν είναι μόνο για τις εταιρείες ή μόνο για τους γιατρούς που θα μαζέψουν τα δεδομένα από τους ασθενείς τους. Είναι για όλους. Οπότε κάποιος αυτές τις διαδικασίες πρέπει να τις ξέρει πάρα πολύ καλά και να πάει και να τις παρουσιάσει στους ερευνητές, στους γιατρούς και στις ερευνητικές τους ομάδες. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, από τη στιγμή που θα υπάρχει η κατανόηση, τότε περνάμε στο static contact, περνάμε στην διενέργεια της μελέτης. Και πιο συγκεκριμένα, περνάμε στις διαδικασίες κατά τις οποίες ο εκάστοτε γιατρός εξετάζει τους ασθενείς του, συλλέγει τα δεδομένα τους με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολύ αυστηρά καθορισμένο τρόπο. Εκείνοι μπαίνουν στη διαδικασία να απαντήσουν ίσως κάποια ερωτηματολόγια, κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Και κινούμαστε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σταδιακά και για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι κάποιοι μήνες, ένας χρόνος, δύο χρόνια, πέντε χρόνια. Μπορεί να είναι από πάρα πολύ μικρό μέχρι πάρα πολύ μεγάλο το εύρος. Η μελέτη τρέχει και όλη αυτή η διαδικασία της συλλογής δεδομένων από τους ασθενείς είναι ongoing. Να διευκρινίσω εδώ, για να μην υπάρχει παρανόηση, ότι ποτέ κανένας εκπρόσωπος φαρμακευτικής εταιρείας ή CRO εταιρείας δεν έρχεται σε επαφή απευθείας με τον ασθενή. Πάντα αυτό είναι αρμοδιότητα του γιατρού. Και πάντα εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τον γιατρό ή την ερευνητική του ομάδα. Ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι του running της μελέτης είναι η επίβλεψη. Ποτέ δεν σημαίνει ότι το ότι δώσαμε ένα πρωτόκολλο σε κάποιον θα το ακολουθήσει κατά γράμμα. Πρέπει να υπάρχει και μία επίβλεψη του ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται. Πρέπει να υπάρχει και ένα πλάνο για το τι συμβαίνει, τι ενέργειες θα χρειαστεί να κάνουμε όταν η διαδικασία δεν ακολουθηθεί. Οπότε ελπίζω να έχει γίνει κατανοητό μέχρι τώρα ότι κινούμαστε σε ένα αρκετά, μάλλον όχι αυστηρό πλαίσιο, απλά σε ένα πλαίσιο όπου όλα τα πράγματα είναι σε κουτάκια. Δεν αφήνεται τίποτα στη μοίρα του, ούτε κάποιος μπορεί να αποφασίσει να κάνει ό,τι θέλει. Και μετά περνάμε στην πιο μικρή φάση της μελέτης, αφού έχουμε συλλέξει τα δεδομένα, αφού έχουμε παρακολουθήσει τους ασθενείς για όσο καιρό θέλαμε, που είναι το κλείσιμο της μελέτης. Εκεί έρχεται πάλι ένα μεγάλο γραφειοκρατικό κομμάτι, που έχει να κάνει με κλείσιμο συμβάσεων, με κλείσιμο οικονομικών υποχρεώσεων, με κλείσιμο γραφειοκρατικών υποχρεώσεων, τέλος πάντων. Οπότε, αφού τώρα έχω κάνει μια αναδρομή σε όλα αυτά τα βήματα και σας έχω πει ότι μια κλινική μελέτη πάντα έχει αρχή, μέση και τέλος, πηγαίνω να σας μιλήσω. Να, κόλλησε. Πηγαίνω για να σας μιλήσω για το τι κάνει ένα CRA. Κατ' εμέ, ο CRA είναι ο ρόλος που είναι πιο ταιριαστός, αν θέλετε, σε έναν άνθρωπο που έχει το δικό μας background. Σε έναν φαρμακοποιό, σε έναν βιολόγο, σε έναν χημικό ίσως, πάρα πολύ συχνά, σε έναν τεχνολογό ιατρικών εργαστηρίων, σε έναν νοσηλευτή που δεν θέλει να μπει σε περιβάλλον νοσοκομείου. Για αυτές τις ειδικότητες, το να γίνει κάποιος CRA είναι ένας
μια πολύ καλή επιλογή. Αν επιλέξει να μπει στον χώρο των κλινικών μελετών, είναι μια πολύ καλή αρχή. Τι κάνει ο CRA? Καταρχάς να πω ότι η CRA σημαίνει Clinical Research Associate. Είναι η θέση από την οποία ξεκίνησα και εγώ. Ήταν μια, θεωρώ, πάρα πολύ καλή επιλογή και πολύ καλή περίοδος και θα σας περιγράψω γιατί. Τι κάνει ένα CRA όταν η μελέτη ξεκινάει? Όταν η μελέτη ξεκινάει, ένα CRA μπορεί να εμπλακεί σε οποιοδήποτε κομμάτι των διαδικασιών. Μπορεί να εμπλακεί στο κανονιστικό, που έχει να κάνει δηλαδή με όλο το γραφειοκρατικό κομμάτι, με συμβάσεις, με οικονομικά, με κατάθεση φακέλων, με πάρα πολλά έγγραφα που πρέπει να ετοιμάσει προκειμένου να φτάσουμε την υπολοιπόθητη έγκριση για να τρέξει η μελέτη. Τι κάνει όταν τρέχει η μελέτη? Αυτό που κάνει ο CRA όταν τρέχει η μελέτη είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα. Είναι ο άνθρωπος που θα πάει στους ιδιώτες γιατρούς ή στα νοσοκομεία, θα τους εκπαιδεύσει στο πρωτόκολλο και στις διαδικασίες της μελέτης, αυτούς και την ερευνητική τους ομάδα. Θα τους καθοδηγεί καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης σε οποιοδήποτε βήμα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός διαθεσιμότητας πάρα πολύ μεγάλος. Πρέπει το τηλέφωνο να μην είναι ποτέ κλειστό. Αλλά αυτό εξισορροπείται κάπως, δηλαδή η κούραση με το να είσαι συνέχεια με το τηλέφωνο στο χέρι, εξισορροπείται κάπως με την επιβράβευση από αυτό, δηλαδή βλέπεις τα αποτελέσματα των κόπων σου, γιατί τα δεδομένα συγκεντρώνονται, οι άνθρωποι ξεκινούν και σε εκτιμούν, υπολογίζουν τη γνώμη σου, θα σε πάρουν να σε ρωτήσουν για οτιδήποτε. Και το τελευταίο που έχει να κάνει ο CRA κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της μελέτης είναι το monitoring. Όταν λέμε monitoring, εννοούμε κάποια συγκεκριμένα διαδικασίες ελέγχου. Τι σημαίνει ο έλεγχος της κλινικής μελέτης? Ελέγχω ότι ο ασθενής είναι ασφαλής σε οποιαδήποτε κατάσταση, δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει γίνει κάποια διαδικασία ή δεν έχει συμβεί κάτι κατά λάθος που τον βλάπτει. Ελέγχω ότι τα δεδομένα αυτά που μου δίνει ο γιατρός είναι ορθά από ιατρικής πλευράς και έχουν παρθεί με τον πλέον νόμιμο τρόπο και με όλες τις νόμιμες συγκαταθέσεις από την πλευρά των ασθενών. Ελέγχει ότι δεν έχει γίνει κάποια λάθος καταγραφή στα δεδομένα αυτά. Γενικώς έχει έναν ελεγκτικό ρόλο σε διάφορα επίπεδα. Και το τελευταίο πράγμα που κάνει ο CRA όταν η μελέτη κλείνει, πρέπει να έχει φροντίσει τα δεδομένα αυτά, το set μάλλον αυτών των δεδομένων που θα πάρουμε από τον κάθε γιατρό που έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί μαζί μας, να είναι πλήρες. Προφανώς εδώ συνεργάζεται και με άλλα τμήματα της εταιρείας του για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό, δεν είναι ότι κάνει όλη τη δουλειά μόνος του. Μπορεί να είναι υπεύθυνος να κλείσει τις οικονομικές δραστηριότητες της μελέτης, μπορεί να είναι υπεύθυνος να κλείσει και το γραφειοκρατικό κομμάτι. Να πω ότι ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και ανάλογα με τα τμήματα που έχει η εταιρεία και το προσωπικό που έχει, ένα CRA υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να μην εμπλακεί ποτέ, ανάλογα την εταιρεία που έχει πάει, στο regulatory, αυτό που αναφέρω σαν regulatory κομμάτι, στο κανονιστικό πλαίσιο ή το οικονομικό. Αλλά συνήθως σε πιο μικρές εταιρείες εμπλέκεται. Λοιπόν, οπότε είδαμε τι κάνει ο CRA. Έχω τραβήξει μια μεγάλη κόκκινη γραμμή εδώ, γιατί αυτά που κάνει ο CRA δεν έχουν σχέση με αυτά που κάνει ο γιατρός. Οπότε σας λέω τόση ώρα ότι συνεργαζόμαστε με γιατρούς για να μας δώσουν τα δεδομένα για τους ασθενείς τους, αλλά στην πραγματικότητα τι κάνει ο γιατρός? Οι γιατροί, λοιπόν, όταν ξεκινάει η μελέτη, είναι υπεύθυνοι για τις εσωτερικές διαδικασίες εγκρίσεων στο νοσοκομείο τους. Οπότε εμείς θα τους τα έχουμε όλα έτοιμα, θα τους δώσουμε έναν φάκελο με επιστολές. Και θα τους πούμε, αγαπητοί, πάρτε τον, πηγαίνετε τον στα συμβούλια του νοσοκομείου σας και πείτε τους ότι εσείς θέλετε να τρέξετε μία κλινική μελέτη ή μία κλινική δοκιμή. Ο γιατρός είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία και όταν έρθει αυτή η πολυπόθητη έγκριση από το νοσοκομείο να μας ενημερώσει και προφανώς υπογράφει και μία οικονομική συμφωνία. Τίποτα δεν γίνεται εθελοντικά, οπότε προφανώς και οι ερευνητές αμείβονται για τις υπηρεσίες που μας παρέχουν. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της μελέτης, για όσο τρέχει η μελέτη, ο γιατρός είναι αυτός που έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς και μόνο ο γιατρός. Το monitoring των ασθενών που γράφω εδώ έγινε σε ποιο επίπεδο? Στο επίπεδο του ότι πρέπει να τους παρακολουθεί
Συνήθως σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, συνήθως συλλέγοντας συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεκριμένες ενδείξεις, συγκεκριμένες εργαστηριακές εξετάσεις, συγκεκριμένες απεικονιστικές εξετάσεις, οτιδήποτε απαιτεί η εκάστοτε θεραπευτική κατηγορία και το εκάστοτε πρωτόκολλο. Οπότε συλλέγει αυτά τα δεδομένα, πάμε στο data collection και καταγράφει αυτά τα δεδομένα συνήθως σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής. Υπάρχει δηλαδή μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πάρα πολύ φιλικό interface, στην οποία ο γιατρός μπαίνει και καταγράφει όλα τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει από τους ασθενείς του. Όταν η μελέτη κλείνει, αυτό που πρέπει να κάνει ο γιατρός είναι να ελέγξει τα δεδομένα και να μας πει ότι κατά τη δική του άποψη, από τη δική του πλευρά, στέκουν, είναι ορθά, ιατρικά. Και μετά υπάρχει και ένα έτσι ξανά μικρό γραφειοκρατικό κομμάτι, το οποίο έγκυται στην αρμοδιότητα του γιατρού να το ολοκληρώσει και να το κλείσει, για το οποίο προφανώς έχει όλα τα έγγραφα έτοιμα και έχει κάθε βοήθεια, είτε από τη φαρμακευτική εταιρεία, είτε από την εταιρεία CRO, που μπορεί να χρειαστεί. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, δεν θέλουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στα νοσοκομεία, που βρίσκονται στο πεδίο, αν θέλετε, τους γιατρούς, τους νοσοκόμους, άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας, εργαστηριακούς κλπ. Δεν θέλουμε να τους επιβαρύνουμε παραπάνω από ό,τι αντέχουν. Γιατί στην πραγματικότητα η δουλειά τους είναι διαφορετική, ενώ η δουλειά ενός ανθρώπου που εργάζεται σε μία CRO είναι ακριβώς αυτή. Οπότε λοιπόν, πώς είναι η καθημερινή ζωή ενός CRA? Στην πραγματικότητα, ένας CRA προσπαθεί να εξισορροπήσει τον χρόνο ανάμεσα στο γραφείο και την δουλειά εκτός γραφείου. Οπότε, σε ό,τι αφορά το office work, συνήθως έχει το κομμάτι το γραφειοκρατικό να διεκπεραιώσει τις ημέρες και τις ώρες που βρίσκεται στο γραφείο. Και το κομμάτι των αναφορών. Προφανώς, υπάρχει μία επίβλεψη και στον CRA από την εταιρεία του και από τους προϊσταμένους του. Οπότε υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία αναφορών, μία συγκεκριμένη διαδικασία πινάκων που συμπληρώνονται, word αρχείων που συμπληρώνονται, πραγμάτων που γράφονται, τόσο για να υπάρχει αυτή καθ' αυτή η καταγραφή από πλευράς ιστορικότητας και από πλευράς compliance με τους κανονισμούς που είναι in place σε κάθε χώρα, από τον ΕΟΦΗ ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή. Αλλά εκτός αυτού, ο λόγος του reporting είναι για να μπορείτε να παρακολουθείτε και η δουλειά του CRA, όχι προφανώς για να του μετρήσουμε τις ώρες, αλλά για να εξασφαλίζετε σε κάθε δυνατό επίπεδο ότι οι ασθενείς είναι ασφαλείς και τα δεδομένα είναι σωστά. Όταν ο CRA βρίσκεται out of office, τι κάνει? Είναι περιπτώσεις που επισκέπτεται τα νοσοκομεία για να ελέγξει πώς γίνεται η διαχείριση των ασθενών και πώς γίνεται η διαχείριση και η καταγραφή των δεδομένων. Οπότε έχουμε ένα CRA ταξιδεύει πάρα πολύ, ένα CRA μιλάει πάρα πολύ στο τηλέφωνο, ένα CRA περνάει πάρα πολλές ώρες έχοντας τον υπολογιστή του από τη μία πλευρά και έναν ιατρικό φάκελο από την άλλη πλευρά και συγκρίνει τα δεδομένα που υπάρχουν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα πρωταρχικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί μέσα στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. Οπότε, συνήθως είναι και ένας άνθρωπος αρκετά παρατηρητικός ή θέλει δεν θέλει γίνεται παρατηρητικός για να είναι καλός σε αυτή τη δουλειά. Όσο και να προσπαθεί αυτός ο χρόνος να εξισορροπηθεί, γιατί σε κάποιους αρέσει το out of office κομμάτι περισσότερο και σε κάποιους το in office κομμάτι περισσότερο, στην πραγματικότητα, για να είσαι ένας CRA που βρίσκεται στο πεδίο αρκετό καιρό, πρέπει το out of office να το αντέχεις για αρκετό καιρό. Δηλαδή, συνήθως, στις περισσότερες εταιρείες, το ποσοστό είναι 40% office work, 60% out of office work, και αυτά τα ποσοστά δεν έρχονται σχεδόν ποτέ σε ισορροπία και σχεδόν ποτέ το office work δεν υπερτερεί. Αυτό το λέω βάζοντας σε μια πάρα πολύ μεγάλη παρένθεση το 2020, γιατί δεδομένου της κατάστασης με τον κορονοϊό, καταλαβαίνετε ότι καμία διαδικασία δεν λειτουργούσε ακριβώς έτσι όπως σας την περιγράφω. Κατά κύριο λόγο, γιατί έχουμε τόσο στενή επαφή με τον ιατρικό κλάδο, ο οποίος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει προφανώς σε διαδικασίες μελετών
ειδικά την περίοδο της καραντίνας και τώρα ακόμα προσπαθεί να ορθοποδείς. Οπότε οι διαδικασίες αυτές δεν ακολουθήθηκαν κατά γράμμα και τα ποσοστά αυτά έχουν αλλάξει. Για το 20 όμως. Μέχρι το 19 ήταν έτσι και πιστεύω ότι όταν επανέλθουμε θα ξανά είναι έτσι. Λοιπόν, οι επικοινωνίες που ανέφερα πριν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας του CRA και γι' αυτό είναι, αυτός είναι και ο λόγος που έχω επιλέξει να βάλω ένα μικρό πίνακα για να σας εξηγήσω τι αφορά αυτό. Ένα CRA βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους γιατρούς και την ερευνητική τους ομάδα. Είτε για να τους εκπαιδεύσει, είτε για να τους καθοδηγήσει, είτε για να πάρει updates για το πώς τρέχουν και αν τρέχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Ή να δώσει updates για αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις διαδικασίες που ήδη τρέχουν. Ένα επίσης πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των τηλεφώνων που κάνει αφορά τις αρχές. Τις οικονομικές αρχές, οι οποίες στην περίπτωση των κλινικών μελετών μπορεί να είναι υγειονομικές περιφέρειες, μπορεί να είναι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων, μπορεί να είναι τα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων που ασχολούνται με το οικονομικό κομμάτι των μελετών. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι επιτροπές ηθικής που ασχολούνται με το επιστημονικό κομμάτι. Ένα CRA καλείται να επικοινωνεί και με τις δύο πλευρές αυτές και με τις δύο αυτές αρχές, κυρίως κατά το... κατά το starting point της μελέτης, επιστρέφω λίγο πίσω για να θυμίσω τι κάνουμε όταν ξεκινάμε μια μελέτη. Θέλουμε να πάρουμε πάρα πολλές εγκρίσεις, έτσι, οπότε σε όλο αυτό το κομμάτι των εγκρίσεων, ο CRA είναι με ένα τηλέφωνο στο χέρι και μερικές φορές είναι και έξω από την κάθε υπηρεσία και προσπαθεί να πάρει feedback για αυτό που χρειάζεται. Επιστρέφω στη διαφάνεια που ήμασταν. Οι επικοινωνίες έχουν να κάνουν με αμοιβές. Μπορεί ο CRA να είναι υπεύθυνος να διαχειριστεί και το κομμάτι των αμοιβών των όλων των εμπλεκόμενων προσώπων ή αρχών. Και προφανώς οι επικοινωνίες γίνονται για να ξέρουμε ότι έχουμε στα χέρια μας την εκάστοτε έγκριση από τον κάθε οργανισμό που είναι αρμόδιος να εγκρίνει μία μελέτη και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη μελέτη. Εκτός αυτών των επικοινωνιών υπάρχουν και οι διεπαφές, αν θέλετε, οι εσωτερικές με το τμήμα του, με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας του. Σε ό,τι αφορά τα άλλα τμήματα που μπορεί να απασχοληθεί κάποιος μέσα σε μια CRO, θα τα περάσω πάρα πολύ γρήγορα, ενώ στο ρόλο του CRA έμεινα πολύ περισσότερο, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ πιο ταιριαστός για έναν φαρμακοποιό ή για έναν βιολόγο, όπως είμαι εγώ, και μια πολύ καλή αρχή για έναν άνθρωπο που ό,τι τελείωσε τις σπουδές του και τον ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Άλλα τμήματα που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος είναι το κανονιστικό κομμάτι, το regulatory department. Σε κάποιες εταιρείες υπάρχει ξεχωριστό department που ασχολείται κατεξοχήν με τις διαδικασίες των εγκρίσεων, με τις διαδικασίες των συμβολέων και με τις διαδικασίες των πληρωμών και ο στόχος τους είναι να φτάσουν στην επιθυμητή έγκριση και να μεταβιβάσουν αυτή την έγκριση στο επόμενο αρμόδιο τμήμα για τις δραστηριότητες που είναι το κλινικό τμήμα, είναι το τμήμα δηλαδή που βρίσκονται οι CRAs. Υπάρχει το τμήμα της φαρμακοεπαγρύπνησης, το οποίο, να πω την αλήθεια, εγώ σαν επιλογή δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τμήμα που θεωρώ ότι θα ήταν αρκετά ευκολότερο για έναν φαρμακοποιό από ότι για έναν βιολόγο. Εδώ η κύρια αρμοδιότητα αυτού του τμήματος είναι να καταγράφει οποιαδήποτε παρενέργεια εμφανίζεται στα φαρμακευτικά προϊόντα που παρακολουθούμε με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Και η κύρια προτεραιότητα πάνω απ' όλα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς που συμμετέχουν σε μία μελέτη είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Μετά, υπάρχει το τμήμα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο είναι και αυτό σε πιο κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή είναι το τμήμα που φροντίζει να τρέχουν τα πάντα όπως πρέπει μέσα σε μια εταιρεία, σύμφωνα με εσωτερικούς και εξωτερικούς κανονισμούς, αλλά είναι επίσης ένα τμήμα στο οποίο κάποιος που δεν τον ενδιαφέρει το αμυγός κλινικό κομμάτι θα μπορούσε να αναζητήσει μια καριέρα. Υπάρχει το κομμάτι των ιατρικών συμβούλων μέσα σε όλες αυτές τις εταιρείες. Για το οποίο όμως συνήθως χρειάζεται να έχεις PhD. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι άνθρωποι που ελέγχουν, ξανά ελέγχουν μάλλον, μετά τον γιατρό τα δεδομένα για την ιατρική τους ορθότητα.
Και μετά υπάρχουν και τα, αυτά που ανέφερα πριν, ως επικουρικά τμήματα. Δηλαδή, συνήθως υπάρχουν τμήματα από assistance, υπάρχουν τμήματα που ασχολούνται κατεξοχήν με την προετοιμασία όλων αυτών των μεγάλων φακέλων που περιέχουν τα έγγραφα που πρέπει να σταλούν στις αρχές. Πολύ γραφειοκρατικό τμήμα και γενικώς να η γραφειοκρατία ασχολείται στο μεγαλείο σε αυτή την περίπτωση. Αλλά για κάποιους ανθρώπους είναι αυτό το πλαίσιο με τα κουτάκια είναι πάρα πολύ. Δώστε μου ένα λεπτό, είπε κάποιον που σήκωσε το χέρι του. Χριστιανά. Α, εγώ είμαι η Τετιάνα, αλλά μπορώ να περιμένω να τελειώσετε. Δεν πειράζει. Sorry. Απλά για να μην το ξεχάσω. Έχω... ήθελα... Ναι, ναι, ναι. Κράτησε, έχω 2 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν... ξεκινώντας ένας άνθρωπος από CRA, θα πω ότι στα CRA, σαν CRA προφανώς, όπως και για οποιαδήποτε άλλη θέση σε ένα εταιρικό περιβάλλον, υπάρχουν συγκεκριμένα levels. Τα levels αυτά εξαρτώνται από το μέγεθος της εταιρείας και από το πόσο μεγάλη είναι η ομάδα των CRAs που έχει. Γι' αυτό και στο τρίτο σκαλοπάτι έχω βάλει level infinite. Δεν μπορώ να σας πω ότι τελειώνει σε level 2 σε όλες τις εταιρείες ή σε level 4. Είναι διαφορετικό. Υπάρχουν διάφοροι τίτλοι που μπορείτε να συναντήσετε ανάλογα επίσης το μέγεθος της εταιρείας. Μπορεί να υπάρχει senior CRA, μπορεί να χρησιμοποιείται η ορολογία με τα levels. Τέλος πάντων, το ζήτημα κάθε φορά είναι ότι όταν κάποιος ξεφύγει από το πλαίσιο των CRA και οι αρμοδιότητες του γίνουν λίγο διαφορετικές, περνάει σε επίπεδο που μπορεί να γίνει team lead, περνάει σε επίπεδο που μπορεί να γίνει project manager, περνάει σε επίπεδο που μπορεί να γίνει lead ενός ολόκληρου department, παραδείγματος χάρη του κλινικού department ή του medical department ή του τμήματος της φαρμακοεπαγρύπνησης. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ, για να μην απογοητευτείτε με τα πάρα πολλά σκαλοπάτια και σκεφτεί κανείς ότι μα δεν πρέπει να μείνω έναν χρόνο τουλάχιστον σε κάθε level, οπότε τι ανέλεξη υπάρχει για μένα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνετε όλα τα σκαλοπάτια, δεν είναι απαραίτητο κάποιος να πάει οπωσδήποτε με τις σκάλες. Υπάρχουν και ευκαιρίες που δίνονται γενικώς, υπάρχουν και ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, οπότε όταν θα υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη εσωτερικά στην εταιρεία που μπορεί να δουλεύετε, η εταιρεία σας είναι πολύ πιθανό να μπει στη διαδικασία να αξιολογήσει ποιος εργαζόμενος της που υπάρχει ήδη θα μπορούσε να εξελιχθεί και να καλύψει τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης θέσης. Οπότε, τα σκαλοπάτια στην πραγματικότητα σημαίνουν κάποια πράγματα. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν πολύ αυστηρές διαδικασίες για το πώς κάποιος παίρνει μια προαγωγή ή μια αύξηση. Υπάρχουν άλλες που το πνεύμα είναι πιο ελεύθερο. Οπότε, αυτό σε κάθε περίπτωση κανένας δεν μπορεί να σας το πει εξ αρχής. Εξαρτάται ξεκάθαρα από το mentality της εταιρείας που δουλεύετε. Το τελευταίο πράγμα που έχω να πω και βέβαια να ελπίζω να μην ξεχάσεις την ερώτησή σου στο μεταξύ είναι ότι όταν τα παιδιά με προσέγγισαν για να κάνω αυτή την παρουσίαση σε όλους σας μου ζήτησαν να τους πω ποιο θα ήταν ένα πιθανό μότο που θα είχα. Και θεώρησα ότι στην πραγματικότητα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι σε κάθε νέο ξεκίνημα που κάνεις, που εσείς σε αυτή τη φάση είστε τώρα ή σε κάθε πρόταση που σου έρχεται για μια θέση για την οποία δεν ξέρεις πάρα πολλές λεπτομέρειες ή δεν είσαι και πάρα πολύ σίγουρος. Το πάρα πολύ βασικό είναι να μην αφήσεις την αμφιβολία να πνίξει αυτή την χαρά της νέας απόφασης. Ακόμη και αν δεν είστε σίγουροι, ζούμε σε μια εποχή που κανένας δεν θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια στο σημείο στο οποίο ξεκίνησε. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Μπαίνετε στον χώρο των κλινικών δοκιμών, θα το δείτε σίγουρα όλοι σας. Ακόμη και αν δεν μπείτε σε αυτό το χώρο και επιλέξετε κάτι άλλο, επίσης πιστεύω ότι θα το δείτε. Παρόλο που η διαδικασία πάρα πολλές φορές μπορεί να είναι εξουθενωτικές, τρομακτικές, αυτό που σας περιγράφει κάποιος, πάντα υπάρχει και το πιο ελπιδοφόρο και το πιο exciting κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι σαν CRA ή σαν ένας άνθρωπος που εργάζεται στο κλινικό τμήμα μιας CRO,
Μπορώ να σας πω ότι μερικές φορές αγγίζει στα όρια του burnout λόγω των πολλών ταξιδιών, λόγω των πολλών ωρών στο τηλέφωνο, λόγω του ότι θεωρείς ότι έχεις φτάσει σε ένα αδιέξοδο γιατί η δουλειά σου έχει να κάνει με αλληλεπίδραση με πάρα πολλούς ανθρώπους και η άλλη πλευρά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ανταποκρίνεται. Και υπάρχει και το κομμάτι της γραφειοκρατίας, το οποίο για μένα τουλάχιστον ήταν αρκετά βαρετό. Από την άλλη πλευρά, μπορεί αυτό που σας έχω περιγράψει τόση ώρα να είναι τρομακτικό για κάποιους. Έχω περιγράψει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με έγγραφα πάρα πολύ μεγάλο, τα οποία θα πρέπει να τα ξέρετε, θα πρέπει να ξέρετε πώς λειτουργούν, θα πρέπει να ξέρετε να τα συμπληρώνετε, θα πρέπει να ξέρετε πού στέλνετε το κάθε έγγραφο, για ποιον λόγο και από ποιον, με ποιανού την υπογραφή, με τι ημερομηνία. Είναι ένα κομμάτι που παίρνει κάποιο χρόνο στην εξοικείωση. Μπορεί κάποιος να έχει την αμφιβολία, αν είναι τόσο προσαρμόσιμος και μπορεί να τα καταφέρει σε αυτό το κομμάτι. Και ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο τρόμου γύρω από αυτή τη δουλειά είναι η αλληλεπίδραση με τον ιατρικό κλάδο. Προφανώς, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι σώζουν ζωές. Από την άλλη πλευρά, όμως, με εμάς έχουν μια συμφωνία. Δεν τους αναγκάσαμε να κάνουν τίποτα. Έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν σε μία μελέτη. Μερικές φορές το έχουν επιδιώξει κιόλας πάρα πολύ. Οπότε χρειάζεται ένα πολύ ιδιαίτερο χειρισμό το πώς θα προσεγγίσεις έναν άνθρωπο που η δουλειά του είναι κάτι άλλο και εσύ του βάζεις ένα επιπλέον task και πώς θα τον πείσεις να το κάνει. Πέρα από όλα αυτά όμως υπάρχει και το exciting κομμάτι. Αν είστε επικοινωνιακοί άνθρωποι, οι κλινικές μελέτες είναι κάτι που σας κάνει. Αν είστε άνθρωποι που δεν έχετε πρόβλημα να ταξιδεύετε συχνά και αντέχετε την κούραση των ταξιδιών, επίσης είναι ένας χώρος που σας κάνει. Υπάρχει αυτό το αίσθημα ότι βοηθάς κάποιον. Ας μην γελιόμαστε, όσο μικρός και να είναι ο ρόλος του καθενός, εμπλέκεται σε μια βιομηχανία η οποία φτιάχνει φάρμακα και φτιάχνει και καινούργια φάρμακα συνεχώς. Οπότε είστε μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου και είναι ένας χώρος που είναι πολύ challenging, πολύ ιδιαίτερος, καθόλου βαρετός. Ακόμη και αν βάλουμε μέσα σε αυτό και το κομμάτι της γραφειοκρατίας που είναι πολύ στάνταρ, καμία μέρα 100% δεν θα είναι απόλυτα σίγουρη με την προηγούμενη που περάσατε. Δεν πρόκειται να βαρεθείτε δηλαδή. Οπότε, λίγος πολύ τους λόγους για τους οποίους μπορείτε να πείτε ναι σε μία θέση στις μελέτες ή όχι σε μία θέση στις μελέτες, τους έχω συνοψίσει. Το μόνο που δεν έχω πει πάρα πολύ ξεκάθαρα μέχρι στιγμής, αλλά φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε, είναι ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι ένας κλάδος δισεκατομμυρίων. Είναι ένας χώρος που δεν έχει πεθάνει, ακόμη και μετά την περίοδο κρίσης, την παγκόσμια περίοδο κρίσης που διανύσαμε. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι ένας πολύ καλός χώρος για έναν άνθρωπο που δεν θέλει να δουλέψει σε φαρμακείο, δεν θέλει να κάνει πάγκο εργαστηρίου, δεν θέλει να πάει στο τμήμα R&D, δεν θέλει να μπει στο τμήμα της μαζικής παραγωγής φαρμάκων, οπότε τι θα κάνει. Γενικώς είναι ένας δρόμος, ας πούμε, καριέρας πολύ... γίνεται όλο και πιο διάσημος, θα έλεγα, και στην Ελλάδα. Και είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ακολουθήσουν εν τέλει, παρόλο που κατά τη διάρκεια των σπουδών πολύ λίγοι από εμάς το είχαμε στο μυαλό μας. Τώρα, οι αμφιβολίες που μπορεί να έχει κάποιος και τα προβλήματα που μπορεί να έχει είναι ότι ποτέ δεν βλέπει το τελικό παραδοτέο των κόπων του. Δηλαδή, από τη στιγμή που αυτό θα συμμετέχει σε μια κλινική μελέτη, μέχρι το φάρμακο αυτό να βγει στην αγορά, μπορεί να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να δεις το αποτέλεσμα. Και κάποιοι άνθρωποι το χρειάζονται αυτό για επιβράβευση. Χρειάζεται να βλέπουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και των κόπων τους αρκετά άμεσα. Αν είστε τέτοιοι άνθρωποι, ίσως αυτή η δουλειά δεν κάνει για εσάς. Τώρα το δεύτερο bullet στο Why No περιγράφει μια καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα ενός ανθρώπου που εμπλέκεται στις κλινικές μελέτες. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου το πρωί, παίρνεις αεροπλάνο, παίρνεις ταξί, πας κάνεις τη δουλειά σου, επιστρέφεις με ταξί, χειρίζεις με αεροπλάνο, πρέπει να πας στο σπίτι σου, να φας, να κοιμηθείς και την επόμενη μέρα να ξανακάνεις το ίδιο. Ή μπορεί να βρίσκεσαι εκτός του σπιτιού σου για μια εβδομάδα. Αυτό είναι κάτι που κάποιος πρέπει να μπορεί να το διαχειριστεί, πρέπει να μην έχει δεσμεύσεις,
να μην το κάνει με βαριά καρδιά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του χρόνου ενός ανθρώπου που ασχολείται με τις κλινικές μελέτες, πιο ειδικά ενός ιερέα. Στους γιατρούς έχω αναφερθεί ήδη, είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να είναι πολύ συνεργάσιμος ανάλογα με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου ή πολύ μη συνεργάσιμος, επίσης ανάλογα με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, και το κομμάτι της γραφειοκρατίας. Ελπίζω να μην το βαριέστε και να μην το παίρνετε πάρα πολύ βαριά. Είναι μέσα στο παιχνίδι παντού και πάντα. Και περνάω στην τελευταία διαφάνεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Ήταν και για μένα ευκαιρία παρά για αυτούς. Οπότε, αν και τα παιδιά που κάνουν το συντονισμό με ακούνε, μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις. Ναι, σας ακούμε. Κύριε Μαριέτα, να σας ευχαριστήσουμε αρχικά για την εξαιρετική ομιλία σας. Ήσασταν αναλυτικότατοι, έχω να πω. Πραγματικά, μπράβο σας. Προσωπικά έμαθα πάρα πολλά πράγματα που δεν γνώρισα.